Είσαι ένα κορίτσι που ενώ ξεκίνησες να σπουδάζεις στο Πάντιο, βρέθηκες μετά στην υποκριτική. Όταν κάνεις το μηχανογραφικό σου στην τρίτη ηλικίου, δεν σου λέει κανείς ότι μπορείς να γίνεις και πρωταγωνιστής, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό ότι πάντα σε βοηθάει να βρεις έναν τρόπο να το κάνεις, αυτό που είσαι γεννημένος να κάνεις. Η πίστη παίζει καθοριστικό ρόλο από το πρωί που ξυπνάω και το βράδυ που κοιμάμαι. Είμαι πάρα πολύ συντονισμένη σε αυτό. Είναι ένας τρόπος να προσπαθώ κιόλας να είμαι και σε αυλάβεια. Ο μόνος τρόπος λίγο να μπορείς να συντονίζεσαι με το εσωτερικό σου, ας πούμε, είναι να προσεύχεσαι, να είσαι συντονισμένος σε μια ενέργεια αγάπης. Και αυτό με βοηθάει, ειδικά με το πόσο aggressive είμαι γενικότερα εγώ σαν παιδί. Έχω, ας πούμε, πολύ θυμό. Και η πίστη μου με βοηθάει στο να καταπίνω το θυμό μου. Αυτό το είχες και παλαιότερα και όταν ήσουν σε πιο νεαρή ηλικία? Εγώ ξεκίνησα σε ένα χριστιανικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο όμως αντί να βοηθάει να πιστεύεις στο Θεό, ίσα σαμπόταρει την πίστη σου, διότι τη χρωμάτιζε με έναν πάρα πολύ αυτομαστιγωτικό χαρακτήρα και μαύρο χαρακτήρα. Τι εννοείς τιμωρητικό χαρακτήρα? Αν ακούς, ας πούμε, μουσική άλλου τύπου, αλλά όχι εκκλησιαστική. Δηλαδή μπορεί να σε έκανε να αισθάνεσαι ένοχος για κάποια πράγματα τα οποία εσύ δεν φανταζόσουν ότι πρέπει να αισθάνεσαι ένοχος, όπως το αν ερωτευτείς ένα συμμαθητή σου, αν ακούσεις ένα τραγούδι που δεν είναι εκκλησιαστικό. Τα τελευταία 2 με 3 χρόνια στο χώρο που βρίσκεσαι της υποκριτικής έχουν βγει πάρα πολλά στο φως της δημοσιότητας. Μακάρι να βγουν και τα άλλα 80%, γιατί έχουν βγει μόνο τα 20%. Μακάρι να ανοίξει και ο χώρος του τραγουδιού, αν και δεν το πιστεύω ότι θα ανοίξει, γιατί είναι πάρα πολύ κλειστός χώρος και όλοι αλληλογνωρίζονται και ξέρουν πολύ καλά τι έχουν κάνει όλοι μεταξύ τους. Είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου πρόσφατα που έλεγες ότι αν ανοίξω το στόμα μου και πω όσα ξέρω, θα κλείσουν πάρα πολλά σπίτια. Δεν θα το κάνω γιατί νομικά δεν θα βρω το δίκιο μου. Οτιδήποτε όμως καλύπτεται νομικά, το έχω δρομολογήσει. Έχω καταθέσει τις αλήθειες μου, ναι, ναι. Οι αλήθειες μου έχουν δρομολογηθεί. Τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή σου? Ο έρωτας στη ζωή μου παίζει πρωταρχικό ρόλο. Τον βάζω πάνω απ' όλα. Τον σέβομαι πάρα πολύ όταν έρχεται στη ζωή μου. Να υποθέσω ότι με όλη αυτή τη δουλειά που επικρατεί τώρα, δεν είσαι σε αυτό το mood. Κοίτα, είσαι και όμως το κρύβεις. Αυτή την περίοδο δεν θα με έβλεπες σε όλες αυτές τις δουλειές. Δεν θα σχολιόμουν να κάνω. Έχεις κάνει μία δήλωση και είπες ότι η μεγαλύτερη μου σχέση κρατάει 6 μήνες. Ναι, τόσο έχει κρατήσει, τόσο. Τι να σου πω. Η καρδιά μας δεν αντέχει πάρα πολύ τις εντάσεις, να το ξέρεις αυτό. Και η ορμόνη του έρωτα, από ό,τι λένε και οι επιστήμονες, επειδή δεν αντέχεται πάρα πολύ να υπάρχει στον οργανισμό, γιατί σου δημιουργεί πάρα πολλές ταραχές, ταχυπαλμίες, δεν τρως, δεν κοιμάσαι, υπάρχουν συνέπειες, ας πούμε, στο φυσικό σώμα. Ο ίδιος ο οργανισμός δεν το επιτρέπει να συνεχίζεται πάρα πολύ. Δέχεσαι μηνύματα στα social media? Εμένα δεν με φλερτάρουν στα social media, γιατί δεν δίνω και σημασία, δηλαδή και στην πρώτη νήξη για κάτι. Δεν πιστεύω βασικά καθόλου στο να παρακάμπτεις το τυχαίο. Το τυχαίο είναι αυτό που γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο. Το musical για ανέβηκε επιτέλους και όλοι μιλάνε για την υπερπαραγωγή της χρονιάς. Κάνουμε πάρα πολλούς μήνες πρόβα. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Έχουμε δημιουργήσει πάρα πολύ. Πώς ήρθε η πρόταση? Η πρόταση δεν έγινε, διότι δεν με ζητήσανε. Έστειλα ουσιαστικά βιογραφικό. Δεν ξέρανε ότι ταιριάζω σε αυτήν την ομάδα. Εγώ όμως το ήξερα ότι πρέπει να είμαι εδώ. What you want?